Στην ατμοσφαιρική αίθουσα του Κορνιλία Street Cafe συναντήθηκαν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Η ελληνική λογοτεχνία μέσα από τη σκοπιά της αμερικανικής κουλτούρας και η ελληνική καθημερινότητα μέσα από το βλέμμα του Αμερικανού. Είτε είχε καταγωγή από την Ελλάδα, είτε δεν είχε καμία σχέση μαζί της. I'd like to welcome you to this program of special readings from Illuminations, the Greek issue of the International Magazine of Literature. Στην ευχάριστη αυτή διαδικασία ενεμπλάκησαν πολλά στοιχεία. Από τα έργα του Σεφέρη και του Καβάφη, μέχρι τις παραδοσιακές απόψεις για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και από τη ζωή στην ελληνική ύπαιθρο μέχρι και το πρόσωπο της Ελληνίδας γιαγιάς και πώς αυτή περνούσε στο υποσυνείδητο ενός παιδιού που ερχόταν από την Αμερική και την έβλεπε ελάχιστες φορές στη ζωή του. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων που κάνει το Greek American Writers, που επικεφαλής είναι η κυρία Penelope Karageorge, και ειδικά σήμερα έχει μια πρόσκληση ή σε συνεργασία μάλλον και με την κυρία MEG-SCOTT που είναι από την Νότιο Καρολίνα και είναι εκδότρια ενός λογοτεχνικού περιοδικού του Illuminations, όπου το τελευταίο τεύχος είναι αφιερωμένο στην Ελλάδα και στους Έλληνες και Ελληνοαμερικανούς ποιητές. Διαβάζοντας την ποίηση, ήρθα πάλι σε επαφή με τα συναισθήματά μου, με τη δική μου γιαγιά. Η σκηνή στο αεροδρόμιο ήταν πολύ συγκινική, γιατί και εγώ την έχω περάσει, που ξέρεις ότι φιλάς τη γιαγιά σου και πιθανόν δεν θα την ξαναδείς ποτέ. Και ο τρόπος με τον οποίο ο Νίλ Καρπάθιος και η άλλη ποιήτρια με την οποία διάβασα είναι πολύ ωραία γραμμένο, πολύ απλά, χωρίς flowers, χωρίς, και πάει κατευθείαν στο συναίσθημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική εκδήλωση, επειδή μαζεύονται συγγραφείς από πολλούς κλάδους και από πολλά μέρη γεωγραφικά, αλλά και από πολλούς κλάδους, και ο ένας μπορεί να συνεργαστεί με τον άλλον ή σε ένα θέατρο ή σε κινηματογράφο ή σε μυθιστόρημα ή όπως κάνουμε εμείς με την εφημερίδα, και είναι πολύ ωραία όταν το ένα πνεύμα μπαίνει με το άλλο και πολλαπλασιάζονται οι ιδέες. Την παρουσίαση ανέλαβε η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας Penelope Karageorge, ενώ στο πάνελ συμμετείχαν ο γνωστός καθηγητής του Queen's College Νίκος Αλεξίου και η συγγραφής Βασίλης Ρούσκας και MEG-SCOTT Κόψης, η οποία δεν έχει καταγωγή από την Ελλάδα, αλλά έχει παντρευτεί Έλληνα και επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά γράμματα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ελληνοαμερικανών Συγγραφέων.